Με έναν κόφτη, πρόσφυγες και μετανάστες επιχειρούν να βρουν τρωτά σημεία στον φράχτη του Εύρου, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να περάσουν απαρατήρητοι στην Ελλάδα. Ο Μανώλης Κωστίδης με την κάμερα του Sky από το σημείο 0 στην τουρκική πλευρά καταγράφει τις σκηνές που διαδραματίζονται στις δύο πλευρές των συνόρων. Υπάρχουν τα σηματοπλέγματα και βεβαίως οι Έλληνες στρατιωτικοί που με εντολή που πήραν από την ελληνική κυβέρνηση εδώ προστατεύουν τα ελληνικά σύνορα. Κοιτάξτε, έχουν ανά 10 μέτρα, βρίσκονται Έλληνες στρατιωτικοί και βεβαίως υπάρχουν τα σηματοπλέγματα. Υπάρχει ένα τείχος εδώ, ελληνικό τείχος για το προσφυγικό. Το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα προς τους πρόσφυγες και στην Τουρκία είναι ότι κανένας δεν θα περάσει. Όσοι έχουν εγκατασταθεί εδώ θα παραμείνουν εδώ. Και βεβαίως, υπάρχουν κάποια μικροεπισόδια ανάμεσα στους πρόσφυγες, στην ελληνική αστυνομία, με τα ΜΑΤ που βρίσκονται εκεί και αυτή τη στιγμή ρίχνουν δακρυγόνα. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περάσει κανένας από εδώ. Στο φυλάκιο στις Καστανιές η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες και μετανάστες να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Άνδρες του στρατού αναγκάζονται να ενισχύσουν την περίφραξη. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που οι ελληνικές δυνάμεις προσπαθούν να αποθήσουν αυτό το προσφυγικό κύμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Με την κάμερα του Sky έχουμε έρθει και καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό στις εξελίξεις. Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες από πάρα πολλές χώρες έχουν έρθει εδώ για να, με την ελπίδα να περάσουν προς την Ελλάδα. Πρόσφυγες και μετανάστες ακολουθώντας το κάλεσμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζουν να σειραίουν καθημερινά στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Μέχρι αργά το απόγευμα έρχονται εδώ πρόσφυγες, στην πύλη ακριβώς, εδώ στις Καστανιές και προσπαθούν να περάσουν τα σηματοπλέγματα. Η εικόνα εδώ πραγματικά είναι σοκαριστική. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, διότι είναι η νεκρή ζώνη και εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει κανείς. Είναι η στρατιωτική ζώνη της Τουρκίας. Και όμως όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, βλέπετε, έχουν εγκατασταθεί στη στρατιωτική ζώνη της Τουρκίας. Κυκλοφορούν ελεύθεροι, έχουν κόβουν τα δέντρα. Η κάμερα του Sky καταγράφει τα καραβάνια που κινούνται προς τις Καστανιές. Δείτε πόσοι έχουν συγκεντρωθεί, πρόσφυγες, μετανάστες, εκατοντάδες γύρω-γύρω στην περιοχή και περιμένουν να ανοίξουν τα σύνορα, καθώς από προχτές έχουν πιστεί πως τα σύνορα τα ελληνικά είναι ανοιχτά. Βλέπουν ότι έχουν σφραγιστεί από την ελληνική αστυνομία, παρόλα αυτά επιμένουν να μην φεύγουν, μένουν εδώ και θεωρώ ότι με την πίεση που ασκούν και με τα επεισόδια που γίνονται ενδεχομένως η Ελλάδα να αναγκαστεί να ανοίξει τα σύνορα. Στις Καστανιές έχει αρχίσει να δημιουργείται ένας καταβλισμός, ομοίως με εκείνον που υπήρχε λίγα χρόνια πριν στην Ιδωμένη. Σκηνές, πρόχειρα καταλύματα και φωτιές έχουν γεμίσει την περιοχή γύρω από το σημείο 0. Έχουμε ήδη συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, ζωντανά με τον Μανώλη Κωστίδη, τον απεσταλμένο μας στην άλλη πλευρά των συνόρων. Μανώλη, καλησπέρα. Ποια είναι αυτή την ώρα η κατάσταση? Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σημείο 0 των συνόρων. Για να εξηγήσουμε και στους συνδεθεατές μας πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε είναι η Τουρκία. Βλέπετε και το σημαίακι. Εκεί που βλέπετε είναι η Ελλάδα. Και εδώ είναι οι Έλληνες στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορα από τους πρόσφυγες. Βλέπουμε το ένα στρατιώτη, θα προχωρήσουμε, θα δούμε κι άλλους. Και αμέσως στα 5 μέτρα αριστερά θα δείτε τώρα τους πρόσφυγες. Έχουν ανάψει όλοι οι φωτιές και περιμένουν τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σύνορα. Ακόμη επιμένουν και λένε πως τα σύνορα θα ανοίξουν. Εμείς τους εξηγούμε ότι δεν θα ανοίξουν και βλέπετε το τείχος, λέμε εδώ, ήδη υπάρχει η αποφασιστικότητα της Ελλάδος που δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο ότι δεν θα επιτρέψει κανένα να περάσει. Το είδαμε και με τους, άντρες των ΜΑΤ, αλλά και με τους στρατιωτικούς. Εδώ βλέπετε την παρουσία τους. Ναι. Όχι, εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Υπάρχει μια εγρήγορση στον ελληνικό στρατό και καλά κάνουν, γιατί εδώ όταν υπάρχουν εκατοντάδες και σχεδόν 2.000 πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί και ανά πάσα στιγμή μπορούν να περάσουν τα σηματοπλέγματα για να περάσουν στην Ελλάδα, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό περιμένουν εδώ. Καταλαβαίνουμε ότι και ο ελληνικός στρατός βρίσκεται σε εγρήγορση. Εμείς προχωράμε. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες πως έρχονται κι άλλοι. Όμως στην περιοχή που βρισκόμαστε δεν έχουμε δει επιπλέον λεωφορεία να φτάνουν στο σημείο που βρισκόμαστε. Είδαμε όμως να κατευθύνονται πολλά λεωφορεία νοτιότερα, δηλαδή περίπου 10-12 χιλιόμετρα νοτιότερα. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ακριβώς. Εδώ βλέπετε οι οικογένειες
με παιδιά, μωρά, ανάβουν φωτιές και περιμένουν ακριβώς δίπλα στους Έλληνες στρατιώτες εκεί που βρίσκονται και φυλάνε τα σύνορα. Εμείς προχωράμε για να σας δείξουμε και άλλες σκηνές. Πρόσεχε, Μανώλη. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τα παιδιά κοιμούνται, έχουν ανάψει φωτιές, οι οικογένειές τους. Εδώ πραγματικά, εγώ δεν το περίμενα, θα δω αυτή τη σκηνή δίπλα από τα ελληνικά σύνορα. Τους βλέπαμε το πρωί, φανταζόμαστε ότι θα φύγουν. Τώρα θα περιφάσουμε λίγο γρήγορα για να πάμε και στο σημείο που έγιναν τα επεισόδια το πρωί. Όπου βλέπατε με τα ανιστάντια στο ΜΑΤ να φυλάνε τα ελληνικά σύνορα. Πάω λίγο γρήγορα. Μανώλη, ελπίζω λοιπόν, αυτό που κάνεις παντού να είναι ασφαλές, διότι νωρίτερα συνελήφθη Ελληνίδα ανταποκρίτρια που έκανε ακριβώς το ίδιο και αυτό προέχει η ασφάλειά σου, Μανώλη Κωστίδη. Το αποτέλεσμα θα δείξει, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πάμε λίγο γρήγορα για να δείξουμε και το σημείο ακριβώς που ήταν το πρωί που βλέπατε τα επεισόδια. Είμαστε ακριβώς στο σημείο 0. Δεν έχει μείνει κανένα πρόσφυγα στη μετανάστευση. Όλοι έχουν εγκατασταθεί και έχουν ανάψει φωτιές. Και εδώ θα δείτε ακριβώς τους άνδρες των ΜΑΤ, όπου και, ακόμα και τώρα που δεν υπάρχουν πια οι πρόσφυγες μπροστά στα συμβατοπλέγματα, στέκονται εκεί, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι. Έχουμε δει κάποιους να φωνάζουν. Ανοίγουν τα σύνορα, τρέχουν εδώ κάποιοι, γίνονται τα επεισόδια, φεύγουν. Πάνε σε άλλο σημείο. Συνέχεια βλέπουμε αυτό το πράγμα, όμως αυτή τη στιγμή εδώ ακριβώς επικρατεί ηρεμία, διότι όλοι έχουν εγκατασταθεί σε σημεία και ανάγουν φωτιές, Μανώλη, για να κοιμηθούν το βράδυ, για να ξεκινήσει το πρωί πάλι η ίδια φάση. Το διπορικό σου εκεί που έχουν κατασκηνώσει οι μετανάστες και έχουν ανάψει φωτιές είναι συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό της κατάστασης. Απορία, όταν τους ρωτάς, τα σύνορα είναι κλειστά. Εσείς γιατί περιμένετε, τι σου απαντούν? Πιστεύουν ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Όλο υπάρχει κυκλοφορεί συνέχεια από κάποιους, κάποια φήμη ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι τα σύνορα είναι κλειστά, όμως αυτό ελπίζουν και θεωρούν. Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να κόψουν και τα σηματοπλέγματα με ειδικά μαχαίρια. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, όμως συνέχεια υπάρχει περιπολία και του στρατού και τη αστυνομία. Οι άνδρες των ΜΑΤ δεν είναι μόνο εδώ. Και παράλληλα στα σύνορα του βλέπαμε συνέχεια να περπατούν συνέχεια δίπλα στα σηματοπλέγματα, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε διαρροή προσφύγων προς την Ελλάδα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι παρακαλώ. Το άλλο θέμα είναι, εσύ μιλάς μαζί τους με αυτούς τους μετανάστες. Τι σου λένε, πώς φτάσαν ως εκεί και από πού είναι, διότι προφανώς δεν είναι από την Ιντλίμπ, εκεί θα έκαναν μερόνυχτα να φτάσουν. Είναι άνθρωποι που ήταν κοντά εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ποιος τους πήγε? Κοιτάξτε, είδαμε πολύ κόσμο. Είδαμε και από τη Δαμασκό κάποιους που είχαν έρθει εδώ και σχεδόν όλοι είναι ένα και δύο χρόνια εδώ στην Τουρκία. Αυτή η φήμη που κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση της Τουρκίας στο Ρόιτερς ότι ανοίγουν τα σύνορα έχει κινητοποιήσει αυτούς. Όμως δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και από το Αφγανιστάν και από το Πακιστάν μέχρι και την Παλαιστίνη και το Ιράν. Είδαμε κόσμο. Μας μίλησαν, μας είπαν ότι βρίσκονται εδώ. Κάποιοι είχαν καταφέρει να περάσουν στην Ελλάδα, απελάθηκαν. Τώρα με αυτή την ευκαιρία είπαν να ξαναπεράσουν. Καταλαβαίνεις ότι όταν υπάρχει τέτοια μάζα εδώ, οι φήμες κυκλοφορούν ξαφνικά και γίνεται μια κινητικότητα. Τώρα για να φύγουν από εδώ, πρέπει να υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας να πούνε ότι τα σύνορα δεν θα ανοίξουν, να βγει μια τέτοια δήλωση. Μέχρι στιγμής τέτοια δήλωση δεν υπάρχει. Θα δούμε στις επόμενες μέρες τι θα συμβεί. Και το δεύτερο και τελευταίο. Είδαμε μαρτυρίες από την άλλη πλευρά. Θέλω και εσύ να μας το επιβεβαιώσεις, γιατί το ζεις, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κινούνται μόνοι τους. Ότι τους βοηθούν οι τουρκικές αρχές, στρατιώτες, αστυνομικοί να κόψουν σηματοπλέγματα. Ρίχνουν δακρυγόνα, θα μας τα πει αμέσως τώρα ο πρόεδρος των Ελλήνων Συνοριοφυλάκων. Είναι έτσι, εσύ το ζεις? Εγώ αυτό που είδα ότι κάποιοι προσπαθούν να κόψουν σηματοπλέγματα. Κάποιοι δημιουργούν φήμες και τρέχουν δεξιά και αριστερά οι πρόσφυγες προσπαθώντας να ασκήσουν μια πίεση. Όμως νομίζω τα πράγματα τώρα είναι πιο ήρεμα τουλάχιστον το βράδυ. Μανώλη Κωστίδη, να σε ευχαριστήσουμε, να προσέχεις, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε και σε σένα.